Σε άλλη επένδυση χρυσού μου, αυτή στην Θράκη, και το ανακοινώνει η επίσημα κυβέρνηση. Τα τελευταία γεγονότα στην Ιερισσό και η επένδυση στις Σκουριές συνεχίζουν να αποτελούν πεδίο αντιπαράθεσης ανάμεσα στον ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία. Κατηγορεί τον ΣΥΡΙΖΑ επειδή η εταιρεία έκανε διαφημιστική καταχώρηση πριν από κάποια χρόνια σε όλες τις εφημερίδες και μέσα σε αυτές και στην Αυγή. Κρίνουν εξιδίων τα λότρια, διότι πράγματι η φαύλη παράταξη της Νέας Δημοκρατίας και με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή μέσα από διαφημιστικό χρήμα, μπορούσε ουσιαστικά να προωθήσει συγκεκριμένα συμφέροντα. Σημερινές απίστευτες δικαιολογίες Κουρλέτη για την αποκάλυψη ότι το κομματικό του όργανο Αυγή προωθούσε την επένδυση στις Σκουριές, μέχρι για άγνωστους λόγους να κάνει στροφή 180 μοιρών, είναι τουλάχιστον γραφικές. Ακούσαμε τα αδιανόητα, ότι η Αυγή δεν έχει σχέση με τον ΣΥΡΙΖΑ, όταν ο ΣΥΡΙΖΑ είναι ο βασικός μέτοχος της εφημερίδας. Ακούσαμε ότι άλλο η μετέπειτα πολιτική θέση του ΣΥΡΙΖΑ και άλλο μια απλή προβολή της επένδυσης. Δεν είμαστε με το ναι και με το όχι, είμαστε στο ότι εκεί διαχωρίζεται το εξής. Υπάρχουν έρευνες, οι οποίες είναι ανεξάρτητες, δεν τις έχει προκαλέσει κανείς, όπως αυτή που μοίρασα στον κύριο Χριστογιάννη, η οποία είναι κόλαφος. Κοιτάξτε, άμα είναι να φύγει κάθε φορά που θα υπάρχουν αντιδράσεις από μια μεριά πολιτών και φεύγει μια επένδυση από τη χώρα μας, δεν θα υπάρξει ποτέ ανάπτυξη. Εδώ είναι να τα βρουν οι δύο πλευρές. Την παραίτηση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης ζήτησε ο Πάνος Καμένος. Η ρήψη χημικών μέσα σε σχολεία. Η λήψη DNA από ανήλικους. Οι προσαγωγές παρά την αντίθετη άποψη του εισαγγελέα, στις οποίες προβαίνουν πλέον οι αστυνομικές δυνάμεις, ξεφεύγουν από τη δημοκρατική νομιμότητα και παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Να μην ρίχνει η αστυνομία λάδι στη φωτιά, ζήτησε το ΠΑΣΟΚ, αυτοσυγκράτηση από όλες τις πλευρές, η δημοκρατική αριστερά. Χρειάζεται σε κάθε περίπτωση, κυρίως ό,τι αφορά τα κέρδη από την πλευρά του κράτους. Γιατί τα ρόγελτις τα οποία δίνονται σε όλες τις περιοχές, σε όλες τις αντίστοιχες περιπτώσεις, δεν έχουν προχωρήσει, δεν υπάρχουν στην ουσία και άρα πρέπει να επανεξεταστεί το κομμάτι αυτό. Στο μεταξύ, η κυβέρνηση έχει ήδη ολοκληρώσει τις διαδικασίες προκειμένου να εκδοθούν άμεσα οι οικοδομικές άδειες για την επένδυση της εταιρείας Ελληνικός Χρυσός στο Δήμο Αριστοτέλη. Παράλληλα, επανεξετάζονται νέα στοιχεία εμπειρογνωμόνων για την εξόρυξη χρυσού στη Θράκη. Θεωρώ ότι τα χρήματα που θα πάνε στο ελληνικό δημόσιο από τη δυναμική μιας επένδυσης είναι πάρα πολύ πιο πολλά και πάρα πολύ πιο δομικά από τα χρήματα μιας απλής εξαγοράς. Η Αλέκα Παπαρίγα θα επισκεφθεί το Σάββατο τη Θράκη και θα έχει συναντήσεις με φορείς του Εύρου και της Ροδόπης που αγωνίζονται ενάντια στην εξόρυξη χρυσού.